Σε αυτό το σημείο έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, για να μας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, να μας ξεδιαλύνει αυτό το θολό το επικοινωνιακό που δεν μας δίνει τη δυνατότητα, κύριε Εξαδάκτυλε, να αξιοποιήσουμε, πέρα από την προσωπική εμπειρία που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς σε κάποιο νοσοκομείο, τις περισσότερες φορές δεν είναι καλή. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ τη φάση. Καλημέρα, κύριε Τσιομπάνογλου. Τα μνημόνια έρχονται, μια σημαντικές αλλαγές στο χώρο της υγείας θα έρθουν και οι οποίες νομίζουμε ότι δεν είναι προς το καλύτερο. Θα έρθουν, εννοείται, και άλλα μνημόνια από αυτά που έχουν έρθει. Εγώ άκουσα ότι τα μνημόνια τον Αύγουστο τελειώνουν, οπότε ναι. Ως καλόπιστος το δέχομαι. Τις αλλαγές στην υγεία που τις ξέρω ποιες θα έρθουν θα σας τις περιγράψω και θα βγάλετε εσείς και οι ακροατές τα συμπεράσματά τους. Σε ό,τι αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με έρευνες ανεξάρτητων και επιστημονικά έγκυρων, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, μας λένε ότι το 20% του πληθυσμού της χώρας που είναι οι φτωχότεροι απολαμβάνουν περίπου 40% χειρότερη υγεία από ό,τι απολάβαναν πριν από 2 χρόνια. Αλλά να το πούμε τώρα σε αυτό που, στο μελλοντικό ποιο είναι. Το μελλοντικό σύστημα το οποίο γίνεται, παρουσιάζεται με τυμπανοκρουσίες ως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οικογενειακός γιατρός κτλ. Είναι ένα απίστευτο γραφειοκρατικό σύστημα που θα δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών ασθενών σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα οδηγήσει, κατά την εκτίμησή μας, πολλές χιλιάδες γιατρών ακόμα στο να φύγουν από τη χώρα. Γιατί θα το περιγράψω, αυτό, θα το περιγράψω με 2 κουβέντες για να είμαστε σαφείς. Θα πρέπει όλοι να εγγραφούν σε έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος δεν θα είναι της επιλογής τους, θα είναι ανάλογα με τους υπάρχοντες και με χωροταξικά κριτήρια, και στη συνέχεια, για να αποταθούν σε οποιαδήποτε παραπέρα δομή, είτε δημόσια είτε ιδιωτική, θα πρέπει να περνούν από εκεί και να παίρνουν ένα παραπεμπτικό. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά ένα παιδί, για να το δει κάποιος πιο ειδικός, θα πρέπει να περάσει από τον οικογενειακό γιατρό. Και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετεί στο κέντρο υγείας, θα παραπέμπεται στο μικρό νοσοκομείο ή στο μεγάλο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα μπορεί να πηγαίνει και σε έναν συμβεβλημένο. Σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω, πόσοι οικογενειακοί γιατροί μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη? Θέλω να πω δηλαδή, σε πόσους κατοίκους τα ανάλογοι, τι αριθμός οικογενειακών γιατρών, ώστε να έχει τη δυνατότητα αυτός να κρίνει, να αποφασίζει και να παραπέμπει? Οι αριθμοί σήμερα δεν είναι όσοι χρειάζονται για να λειτουργήσει το σύστημα. Οι τοπικές μονάδες υγείας θα καλύπτουν 12.000 πληθυσμού και οι γιατροί θα έχουν στην ευθύνη τους από 1.500 παιδιά έως 2.100 ενήλικες, εφόσον βρεθούν, γιατί ξέρετε οι γιατροί δεν ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Υπουργείου. Το οποίο προχωρά όμως να λέει ότι αυτό για τους πολίτες θα είναι υποχρεωτικό από τις αρχές Ιουλίου. Πιστεύουμε ότι υποχρεωτικό ξεποχρεωτικό είναι ανέφικτο. Αλλά αν το δούμε σε προοπτική αυτό το σύστημα, στην καθημερινότητα των ασθενών σημαίνει ότι θα έχουν μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Στην επιστημονική κοινότητα σημαίνει ότι ο αυξημένος αριθμός των ειδικών γιατρών, που είναι ένας πλούτος για τη χώρα μας, δεν αξιοποιείται, όπως δεν θα αξιοποιηθούν και οι ιδιωτικές δομές, οι οποίες έχουν πληρωθεί βέβαια από τον καθένα που τις δημιούργησε, αλλά μπορεί σήμερα τι κάνουν χρήση όλοι οι πολίτες μέσω των συμβάσεων. Θα πρέπει να ξοδεύονται χρήματα για καινούργιες δομές, οι οποίες θα είναι δημόσιες. Δηλαδή επιστρέφουμε σε ένα πολύ αναγκαστικό παλιό οίκα, κακέκτυπο. Τώρα, θα πω το εξής, ότι από όλη αυτή την ιστορία θα έπρεπε μία ομάδα γιατρών, οι γιατροί που θα είναι οικογενειακοί γιατροί και θα παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο, να είναι ευχαριστημένοι και να επιθυμούν και να υποστηρίζουν αυτό το σύστημα. Και θα επικαλεστώ το γεγονός ότι εταιρεία των γενικών γιατρών, δηλαδή αυτοί που κατά κανόνα θα ήταν οι ευνοημένοι του συστήματος, είναι οι πρώτοι που έχουν απορρίψει αυτό το σύστημα, διότι είναι ένα κακό σύστημα. Αυτό το σύστημα το οποίο προωθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, τις αποφάσεις δεν τις έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι είναι του χώρου, έχουν ασχοληθεί με το τομέα της υγείας? Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με εσάς που το ξέρετε το χώρο? Τα λέω εσάς, εννοώ τον εκάστοτε πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, είτε Θεσσαλονίκης είτε Αθήνας, είτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Πώς πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις ως οι καλύτερες και οι πιο συμφέρουσες ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση του κοινού? Αυτές
πάρθηκαν με δύο τρόπους. Πρώτον, υπήρχε μία υποχρέωση μνημονιακή να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και αυτό είναι σωστό, πρέπει να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την οργάνωση όμως την έχει κάνει το Υπουργείο συνομιλώντας με τον εαυτό του και ενίοτε μιλώντας και με κανέναν ο οποίος για να μιλήσει μαζί του θα έπρεπε υποχρεωτικά να συμφωνεί και να θαυμάζει. Δηλαδή, όποιος έχει αντίθετη άποψη δεν εκφράζει επαρκώς το θαυμασμό του, δεν είναι συνομιλητής. Προς τον κύριο Πολάκη. Ναι, του κυρίου Ξανθού και του κυρίου Πολάκη. Ναι. Και των δύο. Δεν είναι συνομιλητής. Το κριτήριο είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει κατ' ελάχιστον να συμφωνεί, ακόμα καλύτερα αν είναι και θαυμαστής. Και αυτό επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, ξέρετε, δεν έχει μιλήσει ποτέ με εμάς, δεν έχει μιλήσει με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, δεν έχει μιλήσει με τον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά. Δηλαδή, με εκεί που μαζεύονται οι πολλοί γιατροί και που είναι, δεν έχει μιλήσει ποτέ. Δηλαδή, με μια ομάδα δικών του συμβούλων ή δικών του συνεργατών από το χώρο της υγείας έχουν αποφασίσει στο Υπουργείο και προωθούν αυτή την. Δεν ξέρω αν είναι, ξέρετε, από το χώρο της υγείας. Δηλαδή, γιατί. Κάποιοι συνεργάτες είναι βέβαιο ότι δεν έχουν καμία επαφή με το τι σημαίνει εφαρμοσμένη ιατρική, δηλαδή πώς η ιατρική εκτελείται στην καθημέρα πράξη και τι σημαίνουν αυτά που παίρνουν. Κάποιοι άλλοι δεν είμαι και σίγουρος ότι έχουν και σχέση πολύ με την υγεία. Από αυτά που λένε, δηλαδή, και από τον τρόπο που οργανώνουν τα πράγματα, και γι' αυτό ξέρετε έχουν και αποτύχει. Έχουν κάνει τρία βήματα μέχρι στιγμής, τα οποία είναι απολύτως αποτυχημένα. Το πρώτο βήμα ήταν πρόσκληση στους γιατρούς για να στελεχώσουν τα τόμοι, όπου η ανταπόκριση ήταν κάτω από 20%. Του αριθμού γιατρών που επιζητούσαν. Στη συνέχεια έγινε μια πρόσκληση προς οικογενειακούς γιατρούς για να συμβληθούν με τον ΕΟΠΗ, όπου υπήρξε ακόμα μικρότερη ανταπόκριση από το 20% που ήταν στα τόμοι. Και τέλος υπάρχει και μια μεγάλη απαξίωση από πλευράς του πληθυσμού, διότι υποτίθεται ότι στο κάθε τόμι θα έπρεπε να εγγραφούν 12.000 πολίτες. Τα πρώτα 4 τόμι που γίνανε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, από ό,τι γνωρίζουμε, σε κανένα από αυτά δεν έχει ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 πολιτών. Και αυτό γιατί το σύστημα είναι αντίθετο στην βασική επιθυμία των ασθενών. Οι ασθενείς θέλουν διαχρονικά να επιλέγουν τον γιατρό τους. Αυτό και αυτή είναι η βάση κάθε επιτυχημένου συστήματος. Και νομίζω ότι όταν μιλούσαμε για εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό είχαμε στο μυαλό μας, ότι κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από μία λίστα γιατρών να μπορούμε να επιλέγουμε εμείς εκείνον που θα εξετάσει το παιδί μας ή εμάς τους ίδιους. Ναι. Το να ξαναγυρίσουμε, όπως λέτε, στις περίοδους εκείνες του παλιού ΙΚΑ, που όποιος πήγαινε στη βάρδια έπρεπε να μας εξυπηρετήσει, νομίζαμε ότι το αφήσαμε πίσω. Εδώ οδηγούμαστε ακόμη πιο πίσω. Οδηγούμαστε σε αγροτικά ιατρία πόλης. Σε αυτό οδηγούμαστε πρακτικά. Το οποίο είναι ένα σύστημα τελείως αναντίστοιχο της υγείας που απολαμβάνει σήμερα, της προβληματικής υγείας που απολαμβάνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, και τελείως άδικο για τις δυνατότητες της χώρας. Και γιατί πιστεύετε εσείς ότι ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εσείς παρουσιάζετε, η κυβέρνηση επιλέγει αυτόν τον δρόμο? Διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ένας φραγμός προς στην πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία, και αυτό σημαίνει ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα χρειάζονται λιγότερα χρήματα για να λειτουργήσουν. Οι πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιβαρυνθούν οικονομικά θα επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οικονομικά. Για τους άλλους, δυστυχώς φαντάζομαι ότι θα δούμε μια ακόμα μελέτη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που θα λέει ότι οι φτωχότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν ακόμα λιγότερη υγεία. Για εξοικονόμηση λοιπόν κονδυλίων ουσιαστικά μιλάμε, και όχι για μια περίπτωση απόπειρας βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας. Υπάρχει μέσα και λίγος δογματισμός στο σχεδιασμό αυτό. Λίγος έως πολύς δογματισμός, ίσως να είναι και πάρα πολύς, δεν ξέρω πόσος είναι, αλλά υπάρχει και ένας δογματισμός που λέει ότι αυτό είναι ένα σύστημα που είχαν όλες οι κομμουνιστικές χώρες επί Σοβιετικής Ενώσεως και τότε, ας πούμε, που υπήρχαν αυτές οι δημοκρατίες, και αυτό είναι ένα καλό σύστημα, θα παρέχει το κράτος τα πάντα στους πάντες, και αυτό είναι, και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά αυτό θυμίζει, ξέρετε, εκείνο το ανέκδοτο που οι Κουβανοί πήγανε να δούνε πώς ζει ο κόσμος στην Αμερική και γύρισαν πίσω στον κάστρο και του είπανε: ζουν όπως ζούσαμε εμείς εδώ πριν από 40 χρόνια, λέει. Είναι πολύ πίσω αυτή. Κατανοητό το παράδειγμα. Κάτι τέτοιο, τέτοιο γίνεται. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι και το δογματικό αυτό στοιχείο είναι τέτοιο που να οδηγεί σε αυτές τις εξελίξεις? Ούτε τα πράγματα θα βελτιωθούν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Αυτή όμως η επιλογή της κυβέρνησης υλοποιείται
και εμείς οι υπόλοιποι ουσιαστικά θα πρέπει κάποια στιγμή να εισπράξουμε τις επιλογές αυτής της πολιτικής. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα τώρα και, όπως είπατε και εσείς, με το τέλος του μνημονίου το καλοκαίρι. Δεν θα βελτιωθούν, πιστεύετε? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα αντιληφθεί ότι όταν κάποιοι της είπαμε ότι θα αποτύχει στα πρώτα της τρία βήματα, το είπαμε διότι είχαμε γνώση του τι θα είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών της και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και θα αναθεωρήσει, διότι είναι κρίμα οι πολίτες, εφόσον η οικονομία πάει καλά, να απολαμβάνουν χειρότερη υγεία, και με δεδομένο ότι οι γιατροί φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Εξακολουθούν ακόμη και σήμερα, έτσι, γιατροί. Ναι, και όλοι δημοσίως κόπτονται, θα είναι πραγματική αδικία για το επιστημονικό δυναμικό της χώρας να μην εκμεταλλευτεί τον πλούτο και το επίπεδό του και να πάμε σε ένα σύστημα το οποίο όλα αυτά θα τα παραβλέπει και που θα οδηγήσει τελικά σε πολύ περισσότερους ανθρώπους να χρηματοδοτούν την υγεία τους από την ίδια τους την τσέπη, η οποία δεν είναι αυτή που ήταν. Γιατρέ, θα είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα και θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ελπίζουμε πως κάποια στιγμή τα πράγματα ενδεχομένως, οι εξελίξεις να αλλάξουν, όταν κάποια στιγμή η επικοινωνιακή πολιτική στόχευση δεν θα είναι υπέρτερη της πραγματικής ανάγκης της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας